Στο μικροσκόπιο τη Επιτροπή Ποθενέσχε μπαίνουν μεταφορέ σημαντικών χρηματικών ποσών στο εξωτερικό από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, τον καιρό που ήταν σύμβουλο του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, μετά από επίγον εμπιστευτικό έγγραφο που έστειλε στη Βουλή πέντε ημέρε πριν τι εκλογέ του Ιανουαρίου, ο τότε επικεφαλή τη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματο, Παναγιώτη Νικολούδη, όπω αποκαλύπτει η εφημερίδα Real News. Συγκεκριμένα, όπω περιγράφεται στο έγγραφο Νικολούδη στι 31 Μαου 2012, και ενώ ο Γκίκα Χαρδούβελη είναι σύμβουλο του Λουκά Παπαδήμου, ανοίγει στην τράπεζα. HSBC Ελλάδα λογαριασμό, τον οποίο πιστώνεται ποσό 507.375 δολαρίων. Ποσό ισότιμο με 450.000 ευρώ. Πέντε ημέρε μετά και σε διάστημα εννέα ημερών, δηλαδή από τι 5 Ιουνίου έω τι 14 Ιουνίου του 2012, δηλαδή στο μεσοδιάστημα μεταξύ των διπλών εκλογών του 12, έγιναν από τον Κίκα Χαρδούβελη 56 μεταφορέ κεφαλαίων σε ποσά από 7.700 δολάρια έω και 9.800 δολάρια σε λογαριασμό του ιδίου στην HSBC Jersey. Έτσι, συνολικά, μέσα στο 2012, σε αυτόν τον λογαριασμό μεταφέρθηκε ποσό που υπολογιζόμενο σε ευρώ φτάνει τις 362.417 ευρώ. Το έγγραφο εστιάζει στην κίνηση και ενός ακόμη λογαριασμού του Γκίκα Χαρδούβελη που άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2011 στην HSBC Ελλάδας. Στις 4 Οκτωβρίου 2011 πιστώνεται στο λογαριασμό μεσοτραπεζικής επιταγής που προερχόταν από την Εθνική Τράπεζα ποσό 450.000 ευρώ. Στις 28 Μαΐου 2012 ποσό 35.000 ευρώ μεταφέρθηκε στο λογαριασμό που έχει ο Γκίκα Χαρδούβελη στην HSBC Jersey. Στι 31 Μαου 2012, ποσό 450.000 ευρώ μεταφέρεται σε άλλο λογαριασμό του ιδίου δικαιούχου στην ίδια τράπεζα, δηλαδή στην HSBC Ελλάδα. Ο Γκίκα Χαρδούβελη καλείται να απαντήσει αν κατέθεσε πόθεν έσχες, αν σε αυτό δήλωσε τα ποσά που μετέφερε στο εξωτερικό, αν τα ποσά που πιστώνονταν στου λογαριασμού του αντιστοιχούν στο ποσό που δηλώθηκε ω εισόδημα, αλλά και στο πολιτικό ζήτημα για το πώ την ώρα που ήταν σύμβουλο του Πρωθυπουργού μετέφερε χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Γκίκα η σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι τα επίμαχα ποσά είναι πλήρω φορολογημένα και ότι τα χρήματα αυτά στο σύνολό του περιλαμβάνονται στη δήλωση υπόθεν που κατέθεσε ω Υπουργό Οικονομικών. Τα επίμαχα ποσά είναι πλήρω φορολογημένα και αφορούν έσοδα από πολυετή μισθωτή εργασία δική μου και τη σύζυγου μου. Υπάρχει πλήρη τεκμηρίωση βάσει των φορολογικών δηλώσεων και βρίσκονται σε καταθέσει και λογαριασμού που διατηρούσα στο εξωτερικό λόγω τη εκεί πολυετού έμιση τη προπηρεσία μου. Τα χρήματα αυτά, στο σύνολό του, περιλαμβάνονται στη δήλωση υπόθενέσχεση του 2014, την οποία υπέβαλε το Σεπτέμβριο του έτου αυτού ω Υπουργό Οικονομικών. Στο έγγραφο πάντω που διαβίβασε στη Βουλή ο σημερινό Υπουργό Επικρατεία για την καταπολέμηση τη διαφθορά, σημειώνει ότι δεν έχει υποβληθεί υπόθενέσχεση από τον Κίκα Χαρδούβελη. Σημειώνεται ότι το παρημήν αρχείο της τρίτης μονάδας δεν προκύπτει υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εκ μέρους του προαναφερομένου προσώπου με την ιδιότητα σύμβουλος πρωθυπουργού ή με άλλη ιδιότητα. Παρακαλούμε για τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες. Η επόμενη σκηνή θα παιχτεί στην Επιτροπή Ποθενέσχες της Βουλής που θα ασχοληθεί Συνέφθηση με την υπόθεση και της οποίας μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προεδρεύσει η ίδια η ζωή Κωνσταντοπούλου. Με αυτή την εξόφθαλμη περίπτωση θα ασχοληθεί η Επιτροπή Πόθεν Έσχεση τη Βουλή, που θα συγκροτηθεί σύντομα και μάλιστα θα αναβαθμιστεί. Δια τη υποθέσεω αυτή προκύπτει και θέμα αξιοπιστία του ευρωσυστήματο, που επέλεγε τόσο καιρό να συνδιαλέγεται με τέτοια πρόσωπα.